Ο σπόρος της ελευθερίας που είχε σπείρει ο Ρήγας Φεραίος με τα γραφτά και το μαρτυρικό του θάνατο είχε ριζώσει για καλά στις ψυχές των Ελλήνων και η φιλική εταιρεία καλλιέργησε το έδαφος για να δώσει τον ποθητό καρπό της Ανάστασης του γένους. 22 Φεβρουαρίου 1821. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, διορισμένος από τους φιλικούς αρχιστράτηγος του ένοπλου αγώνα κατά των Οθωμανών, περνά τον ποταμό Προύθο και μπαίνει στο Ιάσιο της Μολδαβίας. Η εξέγερση των Ελλήνων αρχίζει. Όσο και αν το επιχείρημα του Υψηλάντη φαινόταν καταδικασμένο σε αποτυχία, η απήχηση που είχε στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν τεράστια. Η πρώτη πνοή της ελευθερίας σιγά σιγά θέργεψε και έγινε άνεμος που διάλυσε κάθε σύννεφο σκεπτικισμού ή σόφρονος αναμονής. Το σάλπισμα του Υψηλάντη για ξεσηκωμό είχε φτάσει στην Πελοπόννησο. Η Επανάσταση δεν ήταν πια υπόθεση λίγων αντριωμένων ιερολοχητών που έπεσαν στο Δραγατσάνι. Ήταν πια υπόθεση ολόκληρου του έθνους. Το ταξίδι στην Ανατολή και ιδιαίτερα στην Ελλάδα αναπτύσσεται στο τέλος του περασμένου, του 700 δηλαδή, του αιώνα και εξακολουθεί το 1800. Παίρνει διάφορες μορφές στο δρόμο του. Είναι η αρχαιοφιλία, είναι και ο ρομαντισμός. Την περίοδο όμως του 1820 με 1830 αυτό το ρεύμα εξηγείται κάπως διαφορετικά και εκφράζεται με τον φιλελληνισμό, όπως λέμε εμείς σήμερα. Συνεπώς, ο ταξιδιώτης εποχής εκείνης, της δεκαετίας αυτής, δεν είναι απλός ταξιδιώτης, αλλά μετέχει και στα επεισόδια που συμβαίνουν στον τόπο αυτό και τα γεγονότα τον απορροφούν πολύ περισσότερο. Οι διάφορες μορφές που παίρνει αυτό το κίνημα, αυτό το ρεύμα την εποχή εκείνη δεν είναι απλώς ταξίδι και οι εκδόσεις που κάνουν δεν λέγεται απλώς ταξίδι. Είναι αναμνήσεις, είναι γράμματα, υπομορφή δηλαδή γραμμάτων, υπομορφή διηγήσεως επεισοδίων, υπομορφή άλλη διάφορη και τελικά καταλήγει σε μία ιστορία. Συνδέεται λοιπόν ο περιηγητισμός και οι ταξιδιώτες κατά επέκταση με την ιστορία. Μνήμες από μαρτύρια και εξαθλίωση αιώνων άρχισαν να αναμοχλεύονται στις ψυχές των Ελλήνων. Φωνές, γογγισμοί ουρλιαχτά, κλάματα και αναφιλητά μανάδων και παιδιών στο πεδομάζωμα ξαναζωντάνεψαν σαν σιρήνες εκδίκησης. Οι βίαιοι εξλαμισμοί, τα βασανιστήρια των νεομαρτύρων, η σκλαβιά βάραιναν τον ουρανό. Τώρα όμως η φωτιά άναψε και δεν μπορούσε να σβήσει. Ο Οθωμανός δυνάστης, σαν λιοντάρι κοιμισμένο που ξύπνησε απότομα, αναταράζει τη χέτη του και βρυχάται. Είναι δυνατός και φαίνεται ανίκητος. Βλέπει σαν παρανυχίδα την επανάσταση των Ελλήνων και στην αρχή αρκείται στην τρομοκρατία. Στην Κωνσταντινούπολη, άρχοντες και λαός χριστιανικός σύρονται στα βασανιστήρια. Ο μέγας διερμηνεύς Κωστάκης Μουρούζης αποκεφαλίζεται και ο κατάλογος όλο και μακραίνει. Νικόλαος και Δημήτριος Καναβής, Μιχαλάκης Χατζερής, Μιχαήλ Μάνος, Θεόδωρος Ρίζος, Γεώργιος Μαυροκορδάτος. Οι πρώτοι μάρτυρες της ελευθερίας που το μαρτύριό τους επισφραγίζεται με τον απαχωνισμό του ίδιου του αρχηγού του γένους, του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου. Η Ευρώπη έκπληκτη μαθαίνει τα γεγονότα της εξέγερσης και ταυτόχρονα δημιουργούνται δύο τάσεις στην αντιμετώπιση των συμβάντων. Από τη μια η συντηρητική,
που διαπνέονταν από τα δόγματα της Ιεράς Συμμαχίας που δεν ανεχότανε αλλαγές καθεστώτων, και η άλλη, η φιλελεύθερη και συνάμα ρομαντική, που έβλεπε την εξέγερση των Ελλήνων σαν την αναγέννηση της αρχαίας Ελλάδας. Και ήταν πράγματι έτσι. Γιατί και αν ακόμη τόσοι αιώνες πέρασαν, και αν ακόμη τα έθιμα και τα ήθη άλλαξαν, και αν ακόμη ξένοι λαοί εγκαταστάθηκαν στα χώματά της, μέσα στην ψυχή του κάθε Έλληνα υπήρχε μία σπίθα από εκείνο το φως, το αρχαίο και αθάνατο. Τόσοι και τόσοι ονομαστοί και ανώνυμοι δάσκαλοι, με τις συγγραφές και τις διδαχές τους μέσα και έξω από την Ελλάδα, κράτησαν αυτή τη σπίθα πάντα αναμένη. Και να, τώρα που ήρθε ο καιρός, αυτή φούντωσε και άρχισε να φωτίζει στα πέρατα της οικουμένης για να κατακτήσει τον Ασιάτη δυνάστη. Για να επενδυθούν τα βιβλία που εκδίδουν αυτοί όλοι οι περιηγητές, που μπορούμε να τους πούμε και φιλέλληνες, που γυρίζουν στην Ελλάδα την εποχή εκείνη, γίνεται και μία εικονογράφηση. Η εικονογράφηση αυτή περιστρέφεται γύρω από διάφορα γεγονότα της εποχής εκείνης και αρχίζει με τους Σουλιώτες, με τον Αλή Πασά, με τα μαρτύρια των χριστιανών την εποχή της Τουρκοκρατίας και το γεγονός της Πάργας, βέβαια, που συγκινεί πάντα πολύ. Μόλις αρχίζει η Επανάσταση, μπαίνει σε ένα άλλο θέμα που είναι επίκαιρο. Ο απαγχωνισμός του Γρηγορίου του Πέμπτου κυριαρχεί, γιατί είναι ένα γεγονός που συγκινεί τη χριστιανοσύνη, όχι μόνο εμάς τους Έλληνες, και του Αλέξανδρου Ψηλάντη το κίνημα στην της ηγεμονίας. Αργότερα μπαίνουν σε άλλα γεγονότα, βέβαια, και ο χρόνος περνάει. Παράλληλα, όμως, αναπτύσσεται και ένα άλλο είδος, η προσωπογραφία. Η προσωπογραφία των αγωνιστών. Και διαλέγουν, μάλιστα, μερικά πρόσωπα τα οποία είναι πολύ γνωστά πια στην Ευρώπη. Ο ευρωπαϊκός φιλελληνισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συμμετοχή σε ένα όραμα και σε ένα θαύμα. Οι μορφές των παλικαριών, σοβαρές, αυστηρές, χωρίς την αγριότητα και τον τρόμο που προκαλεί ο πόλεμος, απεικονίζονται σε πλήθος εκδόσεων σαν ένα νέο πάνθεο ηρώων και ημιθέων. Την περιέργεια των Ευρωπαίων διαδέχεται ο θαυμασμός και το θαυμασμό η ίδια η συστράτευση στον αγώνα που παίρνει πανανθρώπινο νόημα. Ο Λόρδος Βίρον, σαν νέος Απόλλωνας, αφήνει τη λύρα του στη σκιερά Αλβιώνα και έρχεται να πραγματώσει τα οράματά του συμμετέχοντας στην αγωνία του Μεσολογγίου, αφήνοντας εκεί την τελευταία του πνοή. Αυτές οι εικονογραφίες που είναι για τα βιβλία αντιγράφονται και πολλαπλασιάζονται και ανεξάρτητες και άλλα πολλούνται χάριν των Ελλήνων, δηλαδή να μαζευτούν χρήματα από τα φιλελληνικά κομιτάτα για να σταλούν εδώ, αλλά καλύπτουν τις ανάγκες της ζήτησης. Αργότερα έχουμε πια πιο συστηματική εργασία από επισκέπτες, ας το πούμε έτσι, εδώ στην Ελλάδα, που είναι συγχρόνως ή αγωνίζονται, είναι φιλέλληνες με το όπλο, ή απλώς συμμετέχουν στα παθήματα του τόπου και παρακολουθούν από κοντά όλα αυτά ζωγραφίζοντας. Η Επανάσταση έχει δημιουργήσει καθεστώς. Τα γεγονότα τρέχουν μπροστά και η εξάρτηση από τον Οθωμανό δυνάστη είναι παρελθόν. Η επαναστατημένη Ελλάδα
κάτω από την πίεση των γεγονότων κλειδωνίζεται. Οι κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις, τα νέα συμφέροντα και οι σκοπιμότητες που δημιουργούνται σκιάζουν επικίνδυνα το μέλλον. Ο Ιμπραήμ Πασάς της Αιγύπτου εισβάλλει στην Πελοπόννησο και σχεδόν εξαφανίζει κάθε αντίσταση. Ανάμεσα σε όλους εκείνους που εικονογραφούν τους ήρωες της Επαναστάσεως, θα ξεχωρίσουμε έναν στη στιγμή, τον Μπόγκι ονόματι, είναι Ιταλός, είναι καλλιτέχνης και γύρω στη Φλωρεντία ζει και εργάζεται. Αρχίζει λοιπόν μια σειρά λιθογραφιών, οι οποίες έχουν 24 πρόσωπα εικονίζονται, δεν είναι παρμένα εκ του φυσικού τα περισσότερα, έχουν το ύφος του κάθε αγωνιστού, αλλά έχουν και πολύ μέσα φαντασία. Και έτσι έχουμε πάμπολες παραλλαγές. Και επειδή έχει απήχηση στο φιλελληνισμό της Ευρώπης, γίνεται γλίγορα ανατύπωση, μία σειρά στο Παρίσι και άλλη μια δεύτερη στο Παρίσι και αργότερα στη Βενετία και στη Γενέβη. Ένας άλλος αξιόλογος καλλιτέχνης είναι ο Φρίντελ. Ο Φρίντελ βρίσκεται στην Ελλάδα την εποχή εκείνη, το 23 και 24, 1823-24, και μάλιστα υπάρχει και η είδηση, ας το πούμε έτσι, ότι είχε και ένα μικρό λιθογραφείο πρόχειρο, το οποίο κουβαλούσε στην πλάτη του. Δηλαδή είναι ένας ιδιόρυθμος άνθρωπος, ο οποίος ξεκινάει από το βορρά, γιατί δεν είναι ακριβώς γνωστή η προέλευσή του, παρουσιάζεται εδώ ως δανός άρχοντας και μάλιστα παίρνει και το περίφημο «de», είναι «de Friedel», και καταλήγει στην Αγγλία. Εκεί, αφού έχει κάνει τα σχεδιάσματά του εδώ για τα πορτρέτα των αγωνιστών, πάλι 24 πορτρέτα, αρχίζει την έκδοσή του. Και η έκδοσή του παρουσιάζει πάρα πολλά ενδιαφέροντα και ποικιλία. Εκτός όμως από την προσωπογραφία που είδαμε αρκετά διεξοδικά, είναι και τα γεγονότα που συνεχίζουν να συγκινούν την Ευρώπη και συνεπώς ζωγραφίζονται και αυτά. Μία χούφτα αποφασισμένων ανθρώπων για ζωή ελεύθερη ή για τιμημένο θάνατο παίρνει τα όπλα και χτυπάει τον τυραννικό δυνάστη. Η ελευθερία με το σπαθί στο χέρι πετάει σ' όλα τα πεδία των μαχών και εμψυχώνει τους πολεμιστές.
Ο αγώνας είναι αποφασιστικός για την τύχη της Επανάστασης. Ο κλοιός γύρω της όλο και σφίγγει. Οι επιθέσεις, η μια μετά την άλλη, είναι αιματηρές. Το πείσμα και η εκδίκηση για τα βάσανα τόσων αιώνων κάνει τους αγωνιστές ανήμερα θεριά. Βόλι στο βόλι, σπαθί στο σπαθί, η νίκη όλο και ζυγώνει. Η Τριπολιτσά πέφτει, οι ελπίδες φουντώνουν. Η ελευθερία στεφανώνει τους νεκρούς πολεμιστές. Με μία μάχη και με μία νίκη, ο αγώνας δεν τελείωσε. Η ελευθερία δεν κερδίθηκε. Όσοι σήκωσαν κεφάλι και εξεγέρθηκαν, πρέπει να πληρώσουν με τη ζωή τους. Ο Δράμαλης, με χιλιάδες πεζούς και καβαλαρέους, σαν χήμαρος ξεχύνεται στο Μοριά. Σπέρνει παντού φωτιά. Η πίστη όμως στο δίκαιο αγώνα και τη νίκη δεν χάνεται. Ο Κολοκοτρώνης παίρνει στα χέρια του την τύχη της Ελλάδας. Ο αγώνας για τη νίκη και τη λευτεριά δεν λογαριάζεται με αριθμούς, αλλά με τη δύναμη της ψυχής και της πίστης. Όσοι μέχρι τότε ήταν διστακτικοί, παραμέρισαν κάθε αφιβολία. Οι Έλληνες μπορούν να κερδίσουν τη λευτεριά τους. Το νέο μεταδίδεται γρήγορα σε όλη την Ευρώπη. Η ζυγαριά γέρνει προς την επαναστατημένη Ελλάδα. Από τη Μασσαλία, από το Λιβούρνο, από την Τεργέστη έρχονται τα καράβια που φέρνουν νέους αγωνιστές, Έλληνες και ξένους από όλη την Ευρώπη, για να πολεμήσουν και να πάρουν ένα κομμάτι από τη δόξα της νίκης. Στη θάλασσα τα μπουρλότα του Κανάρι, του Μιαούλη, του Τομπάζη σπέρνουν τα στροπελέκια τους στον τουρκικό στόλο, τον κυνηγούν και τρομαγμένος κλείνεται στα στενά. Όσα κάστρα αντιστέκονται ακόμα, γρήγορα περνούν στα χέρια των Ελλήνων. Παλαμίδι, Μονεβασιά, Πάτρα. Απέναντι στη Ρούμελη, το επαναστατημένο Μεσολόγγι πολιορκείται από τους Τούρκους και αντιστέκεται. Είναι το Μεσολόγγι, κυρίως, που συγκινεί όλη την Ευρώπη. Είναι τα γεγονότα των Αθηνών με την πολιορκία και τον Καραϊσκάκη. Και είναι τελικά και τον Αβαρίνο που επισφραχίζει και την απελευθέρωση του τόπου κατά έναν τρόπο. Σε όλα αυτά τα γεγονότα υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες και αυτόπτες ζωγράφοι. Ιδιαίτερα στον Αβαρίνο έχουμε μεγάλη ποικιλία, γιατί πάνω και σε κάθε καράβι υπήρχε και κάποιος που μπορούσε να ζωγραφίσει την σκηνή, την τάδε ή την άλλη από την ναυμαχία. Ο αγώνας χάνεται. Η ελπίδα όμως είναι ακόμα ζωντανή. Η Ευρώπη είναι με το μέρος της Ελλάδας και στον Αβαρίνο οι τρεις μεγάλες δυνάμεις αλλάζουν τη μοίρα της. Οι στόλοι Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας κατατροπώνουν το στόλο του Ιμπραήμ και τον αναγκάζουν να εγκαταλείψει τα σχέδιά του. Η Ελλάδα είναι ελεύθερη. Η Ελλάδα γίνεται κράτος αναγνωρισμένο. Η σημαία της λευτεριάς κυματίζει παντού. Τα χρόνια εκείνα, δηλαδή
το 21 με το 1830 έγιναν πολλές εικονογραφίες. Όλη αυτή η παραγωγή που αναφέρθηκε προηγουμένως, παραγωγή εικόνων, δεν είναι έτσι τυχαία, αλλά απηχεί ένα κλίμα και ένα πνεύμα της εποχής εκείνης, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Ευρώπη. Το φιλελληνικό ρεύμα είναι μεγάλο, αυξομειώνεται βέβαια τις χρονιές, όπως το 24-25 είναι πολύ υψηλά, έχει μια κάμψη το 23 προηγουμένως, έχει μια κάμψη πάλι το 26 και πάλι το 30 που γίνεται και κράτος, πάλι αναβιώνει. Αυτό το επάνω και κάτω της ιδέας φιλελληνικής ανταποκρίνεται και στην αριθμό των εικόνων που παράγονται. Είναι δηλαδή απηχεί το αίσθημα το λαϊκό, γιατί τότε αγοράζονται ή τότε ζητείται και απάνω στη ζήτηση δημιουργείται και η παραγωγή. Τα τελευταία πια χρόνια της δεκαετίας αυτής αλλάζει και η ζωγραφική, ο τρόπος της ζωγραφικής. Έχουμε πιο ακαδημαϊκή μορφή σχεδιάσματων και παράδειγμα είναι ο Πέτερ φον Ες, ο οποίος και αυτός κάνει γεγονότα και πρόσωπα από την Επανάσταση και είναι μία σειρά ολόκληρη που γίνεται για τον βασιλέα της Βαυαρίας, τον μεγάλο Φιλέλληνα και τον πατέρα του Όθωνα. Η μικρή ελεύθερη Ελλάδα προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί σε κράτος. Ένας λαός που έχει μάθει να πληρώνει χαράτσι στον ξένο αφέντη πρέπει τώρα να μάθει να κυβερνιέται μόνος του και να σκέπτεται όχι μόνο το συμφέρον της μικρής του πατρίδας, αλλά ολόκληρου του γένους. Τούτος όμως ο αγώνας είναι πιο δύσκολος, γιατί ο εχθρός δεν έρχεται απ' έξω, αλλά έχει πιάσει γερό μετερίζει στην εγωπάθεια και την ιδιοτέλεια. Οι ξένες δυνάμεις, βλέποντας την Ελλάδα να πέφτει στο χάος της ακυβερνησίας, επιβάλλουν το βασιλιά Όθωνα. Είναι μια πράξη που φαίνεται στους πολλούς σωτήρια και σε άλλους μια νέα μορφή εξάρτησης και υποταγής. Ο Όθωνας όμως έρχεται και γίνεται δεκτός από το λαό σαν σωτήρας. Η Ελλάδα ορθοποδίζει και σιγά σιγά αρχίζει να βαδίζει το δικό της δρόμο, όχι χωρίς αγώνες, όχι χωρίς θυσίες, αλλά με μόχθο και ελπίδα και πίστη ότι πραγματικά αναγεννήθηκε μέσα από τα κόκαλα τα ιερά των προγόνων της. Γραβούρες οι οποίες αφορούν την εποχή του Όθωνα, και όταν λέμε εποχή του Όθωνα εννοούμε την περίοδο από τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1830 μέχρι το 1862, είναι αρκετές. Και οφείλει να υπογραμμίσει κανείς ότι η θεματολογία τους έχει δύο σκέλη. Αφενός παρουσιάζουν αρχαία μνημεία, πολύ γνωστά στην Ευρώπη, στη Δυτική και Δυτική Ευρώπη, στην κατάσταση που βρισκόντουσαν όταν απελευθερώθηκε η Αθήνα και λίγο μετά. Παραδείγματος χάρη το μνημείο του Φιλοπάπου. Αυτή είναι το ένα σκέλος. Πάντως, αυτό το οποίο χτυπάει αμέσως στα μάτια εκείνου που εξετάζει τα χαρακτικά είναι ότι από όλες αυτές τις γραβούρες οθωνικής περίοδου, αυτό το οποίο αναδίδεται είναι κατεξοχήν η ελπίδα. Η ελπίδα ότι μέσα από αυτά τα ερείπια, μέσα από αυτό το σύμφυρμα Ανατολής και Δύσης, μέσα από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μέχρι χτες ήταν υπόδουλοι και ξαφνικά βρέθηκαν πολίτες ενός κράτους το οποίο φέρει ένα ένδοξο όνομα, θα μπορέσουν να δημιουργηθεί ο λαός εκείνος και το κράτος εκείνο, το οποίο θα μορφώσει πολιτιστικά, αν όχι και πολιτικά, ολόκληρη την Εγγύης Ανατολή.